Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα, ταυτόχρονα και χαρά, να απευθύνω σήμερα αυτόν τον χαιρετισμό για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Και θα έλεγα ότι είναι τιμή και χαρά, αλλά και ευτυχή συγκυρία, καθώς αυτή η εκδήλωση συμπίπτει με την έναρξη μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η κυβέρνηση, με στόχο να υλοποιήσει μια εξαγγελία την οποία ο ελληνικός λαός, οι πολίτες αλλά και η λειτουργή της δημόσιας διοίκησης την έχουν ακούσει πολλές φορές να εξαγγέλλεται, αλλά δυστυχώς να μην υλοποιείται. Μια ουσιαστικής μεταρρύθμισης την δομή, τη διάρθρωση και την αξιοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης αλλά και στην ανάδειξη των στελεχών της. Θέλω λοιπόν πριν ξεκινήσω να απευθύνω το χαιρετισμό μου και αυτόν ειδικότερα που αφορά το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, να θυμηθώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτό εδώ το κέντρο. Το έχω επισκεφθεί και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και παλιότερα ως αρχηγός ενός κόμματος της Βουλής, πρόεδρος ενός κόμματος της Βουλής, που δεν είχε τότε τις μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί σε θέση εξουσίας, αν θυμάστε. Τότε λοιπόν ήταν εύκολο κανείς να μιλά, να απευθύνεται με το όραμα μιας δημόσιας διοίκησης που θα είναι ξεκομμένη από αυτό το πελατειακό κράτος που δυστυχώς στελεχώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ένα πελατειακό κράτος όμως που έχει βαθιές τις ρίζες του από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Βεβαίως όμως στελεχώθηκε, δυνάμωσε, βάθινε από τη μεταπολίτευση και μετά. Και τότε λέγανε ότι είναι εύκολο κανείς να τα λέει αυτά όταν βρίσκεται μακριά από την εξουσία, όταν δεν την προσδοκά, αλλά όταν βρεθεί σε κυβερνητικές θέσεις είναι δύσκολο, διότι θέλει τη δημόσια διοίκηση να την ελέγχει. Όταν βρεθήκαμε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική εξουσίας, ξανά σε αυτό εδώ το κέντρο, είχα πει ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη τομή στη δημόσια διοίκηση. Γιατί? Μα πολύ απλά, διότι εμείς δεν έχουμε δεσμεύσεις, δεν μας φτάνουν άλλωστε, οι θέσεις είναι τόσες πολλές, δεν έχουμε τόσους δικούς μας για να βάλουμε σε αυτές τις θέσεις. Χαριτολογώντας τότε, είπα μια μεγάλη αλήθεια. Διότι για να μπορέσει κανείς να κάνει μεγάλες τομές, πρέπει κυρίως να σκεφτεί διαφορετικά. Αναπλαισίωση θα το ονόμαζα. Να μπούμε σε μια άλλη νοοτροπία. Να φύγουμε από την νοοτροπία την πεπατημένη, την νοοτροπία που ακολούθησαν δυστυχώς κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια που εξελέγησαν με το όραμα είτε του εξυγχρονισμού είτε της επανίδρυσης του κράτους, αλλά συνέχισαν είτε από φόβο είτε από ανασφάλεια την ίδια λογική της νομής της εξουσίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του κέντρου, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι και εγώ προσωπικά, όπου θεωρήσαμε ότι το κέντρο αυτό είναι μια μεγάλη τομή. Και πράγματι σήμερα τα 30 χρόνια λειτουργίας του συμπίπτουν με την εκφρασμένη βούληση αλλά και την εκφρασμένη αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας για μια μεγάλη τομή στη δημόσια διοίκηση. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα βρίσκομαι εδώ. Θεωρώ ότι η δημόσια διοίκηση είναι ο μεγάλος ασθενής του τόπου και πρέπει συλλογικά
να βρούμε τον τρόπο που αυτόν τον ασθενή θα τον θεραπεύσουμε, θα άρουμε τις παθογένειες. Όμως για να άρουμε τις παθογένειες πρέπει να έχουμε στόχο, σχέδιο και όραμα. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τη λεγόμενη αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μια λάθος λέξη. Αυτό που πράγματι χρειάζεται είναι η αποκομματικοποίηση, είναι το να σταματήσει ένα καθεστώς εξυπηρέτησης συμφερόντων, ημετέρων, πελατειακών σχέσεων και διαπλοκής. Η δημόσια διοίκηση όμως πρέπει να είναι πολιτικοποιημένη με την έννοια του να έχει όραμα, στόχο, κοινωνικό προσανατολισμό και κοινωνική συνείδηση και η λειτουργία της. Θα έλεγα λοιπόν ότι το όραμα και ο στόχος πρέπει να είναι η αποκομματικοποίηση, όχι όμως η αποπολιτικοποίηση. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες, στα μέλη του κοινωνικού συνόλου, να εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και να προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη. Μια δημόσια διοίκηση χωρίς στόχο και στοχοπροσύλωση κινείται στον πουθενά, στον αέρα, είναι έολη. Θέλω να πω ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είχε από την πρώτη στιγμή προσανατολισμό, πολιτικό προσανατολισμό, με αυτή την έννοια που είπα πιο πριν. Αυτή η στόχη που προανέφερα και η εκπλήρωσή τους συνδέθηκε με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, γιατί η διοίκηση είναι πριν απ' όλα, ας μην το ξεχνάμε αυτό, οι άνθρωποι που την απαρτίζουν, τα στελέχη της. Όσοι και όσες στηρίζουν τη λειτουργία των δομών της. Είναι όσοι και όσες καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές που διαμορφώνει βεβαίως η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα τη συνέχεια των υπηρεσιών και το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Και το Εθνικό Κέντρο σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπαλλήλων που μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους. Πρώτα και κύρια με την εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης επιτελικών στελεχών, ικανών να συνεγείρουν τους συναδέλφους τους, να συντονίζουν τις προσπάθειές τους και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων. Και να συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο, ώστε η επίτευξη των στόχων να μην είναι μία απλή ικανοποίηση δικτών, αλλά η πραγμάτωση κοινωνικά ωφέλιμων πολιτικών. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία σε αυτό το σημείο, από αυτό εδώ το βήμα, να μου επιτρέψετε να αποτίσω φόρο τιμής στον πρώτο διευθυντή της Εθνικής Σχολής, τον Κοσμά Ψυχοπαίδη, που με το έργο του επιδίωκε να αποκαλύψει ότι οι κοινωνικές σχέσεις και οι κρατικοί θεσμοί ενσωματώνουν πολλές φορές όρους εξουσιαστικούς και άδικους. Και μέχρι τον πρώιμο θάνατό του διερευνούσε τις προϋποθέσεις ανατροπής της παραπάνω συνθήκης. Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα να επιστρέψουμε στη σκέψη του Κοσμά Ψυχοπαίδη, για να μην είναι η δημόσια διοίκηση αλλά και η Εθνική Σχολή ιδιαίτερα της Δημόσιας Διοίκησης φυτώριο στελεχών που θα διαθέτουν μια νοοτροπία ελίτ αποκομμένης από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους αλλά και από το κοινωνικό σύνολο, αλλά να έχουν και να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία δημόσιων λειτουργών στην υπηρεσία της κοινωνίας και του δημόσιου συμφέροντος. Όμως δεν είναι μόνο η Εθνική Σχολή, αλλά και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης που στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των υπαλλήλων. Και αυτό, αν θέλετε, είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ,
καθώς η δημόσια διοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη όλο και με πιο σύνθετα προβλήματα, τα οποία μόνο ένα καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό με κοινωνική όμως συνείδηση είναι σε θέση να επιλύσει και να υπερβεί. Πέρα από την εκπαίδευση, μέσα στους στόχους και στους σκοπούς του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι και η μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση, η διάγνωση των κοινωνικοπολιτικών αιτιών τους και ο σχεδιασμός της αντιμετώπισής τους. Στην αποστολή λοιπόν του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνεται και ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβούλου της Διοίκησης, που παρά την νομοθετική του κατοχήρωση παρέμεινε δυστυχώς μέχρι πρόσφατα ανεμικός. Και είναι η σημερινή κυβέρνηση που εμπράκτως αναγνωρίζει αυτό το ρόλο, προκειμένου να αξιοποιήσει το Εθνικό Κέντρο με τους όρους και με τον τρόπο που του αρμόζει. Διότι η βούληση και το όραμά μας είναι να πραγματοποιήσουμε μεγάλες προοδευτικές και δημοκρατικές μεταρρυθμιστικές τομές, δημοκρατικές τομές ριζοσπαστικού εξυγχρονισμού, θα έλεγα, στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Τομές που έχουν αργήσει πάρα πολύ, αλλά επιτρέψτε μου, έχουν αργήσει για συγκεκριμένους λόγους, όχι τυχαία. Επειδή η δημόσια διοίκηση επί δεκαετίες στη χώρα μας χρησιμοποιήθηκε ως φέουδο, αλλά και ως εργαλείο αναπαραγωγής κομματικών εξουσιών. Επειδή κυριάρχησε η λογική των πελατειακών σχέσεων, των κομματιακών διευθετήσεων, αλλά και της διαπλοκής του χρηματισμού. Επειδή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αφέθηκαν στη μοίρα τους. Επειδή κάθε φορά βαφτίζονταν διοικητική μεταρρύθμιση, όχι η μεταρρύθμιση, αλλά η αντιμεταρρύθμιση, η άλωση του κράτους από τα δικά μας παιδιά εντός εισαγωγικών, τα παιδιά δηλαδή της εκάστοτε εξουσίας. Και οι ευθύνες προφανώς εδώ ανήκουν σε αυτούς που κυβέρνησαν. Στα δύο κόμματα που κυβέρνησαν, είτε χώρια εναλλασσόμενα στην εξουσία, είτε τα τελευταία χρόνια συγκυβερνώντας. Και έστησαν αυτό το πελατειακό πολιτικό σύστημα της διαπλοκής, της κομματοκρατίας και της οικογενειοκρατίας, που δυστυχώς παραπέμπει σε τριτοκοσμικές χώρες και όχι σε μια ανεπτυγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης μάλιστα, του πυρήνα της Ευρώπης. Όμως έχει έρθει πλέον η ώρα να μπει ένα τέλος σε αυτή την τροπή. Έχει έρθει η ώρα για μια μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση. Μακριά από δημαγωγίες που φορτώνουν το σύνολο των δεινών της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, στο δημόσιο τομέα και συλλήβδιν στους δημόσιους υπαλλήλους, ενοχοποιώντας και στοχοποιώντας τους. Διότι πρέπει να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία χρόνια έλαβε χώρα μια πρωτοφανής προσπάθεια απαξίωσης δημόσιας διοίκησης αλλά και των δημόσιων λειτουργών της στον τόπο μας από τις ίδιες εκείνες δυνάμεις αλλά και από το ίδιο πολιτικό προσωπικό που για 40 χρόνια πρωταγωνίστησε στην οικοδόμηση του πελατειακού και κομματικού κράτους. Και σήμερα ορισμένοι μάλιστα με θράσος επιτίθενται εναντίον θεσμών, συνθήκων και προσώπων που οι ίδιοι δημιούργησαν. Οι ίδιοι εξέθρεψαν, γιγάντωσαν και συγκάλυψαν. Και αντί να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα ή να επικεντρώσουν στα πραγματικά προβλήματα, στο περιβόητο ρουσφέτη,
ένα κατάλοιπο που μας διακατέχει, που μας διατρέχει ίσως από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στα προβλήματα της διαφθοράς, στην χαοτική νομοθεσία, στην κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην υποστελέχωσή τους, αντί λοιπόν να επικεντρώσουν σε αυτά τα προβλήματα για να βρούμε λύσεις, πώς θα να βρούμε ιδέες και τρόπους για να τα επιλύσουμε, η εύκολη λύση είναι να τα βάζουν συνολικά με το δημόσιο τομέα και συνολικά με τους δημόσιους υπαλλήλους. Προσέξτε όμως, όχι με μία ελίτ υπαλλήλων που οι ίδιοι φρόντισαν να διορίσουν, πολλές φορές ακόμα και λίγο πριν φύγουν από τα υπουργεία τους και συνεχίζουν να προστατεύουν ως το αμετακίνητο σύστημα παραεξουσίας ή παράλληλης εξουσίας, όχι με αυτούς, αλλά με τους δημόσιους υπαλλήλους γενικά. Ίσως βέβαια αυτό να πουλάει, δεν είναι εύκολο να βρίσκει κανείς από δύο πομπαίους τράγους. Είναι η βασιλική οδός για να αποφύγει κανείς να δει κατάματα τα πραγματικά προβλήματα. Την διαπλοκή οικονομικής και πολιτικής εξουσίας που σαν μέγενη σφίγγει γύρω από τις ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και σφίγγεται και στραγγαλίζει ό,τι πιο παραγωγικό υπάρχει στον τόπο. Τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Να αποφύγει κανείς να δει το πρόβλημα της πολυνομίας, της κακονομίας, τις χρονοβόρες διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες, της γραφειοκρατίας. Και όλα αυτά, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι απλές αυλεψίες ή συμπτώματα της διαχειριστικής τους ανικανότητας. Η πολυνομία, η κακονομία, οι πολυδέδαλες διαδικασίες και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων είναι μία εκλεπτισμένη τεχνολογία εξουσίας, σχεδιασμένη ακριβώς για να ανθίζει η διαφθορά, για να ανθίζει το κράτος των κομματικών διευθετήσεων. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι οι κυβερνήσεις που μετά τη μεταπολίτευση δημιούργησαν αυτό το δημόσιο τομέα που σήμερα καλούμαστε επιτέλους να αλλάξουμε, την ώρα που τον έκαναν ακόμη, που έφτιαχναν ένα ακόμη πιο γραφειοκρατικό κράτος, ένα ακόμη πιο πελατειακό και αναποτελεσματικό κράτος, μιλούσανε για την ανάγκη εξυγχρονισμού του ή επανίδρυσής του. Οι ίδιοι. Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, ας μου επιτρέψετε. Σήμερα ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζεται από πολλούς ως μέγας εξυγχρονιστής και μεταρρυθμιστής. Αλλά πριν από λίγους μήνες, στην κυβέρνηση του κ. Σαμαρά είχε μια κέρια θέση. Είχε το Υπουργείο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που έχει αυτόν τον τίτλο βέβαια, ακόμα και αν δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Στη θητεία του λοιπόν ως υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά υπήρξε ο πιο πιστός συνεχιστής των χειρότερων παραδόσεων του κομματικού κράτους. Ήταν εκείνος που με μία διάταξη καθαίρεσε το σύνολο των προϊστάμενων της δημόσιας διοίκησης προκειμένου και μάλιστα λίγο πριν, ενώ ήταν γνωστό ότι πηγαίνουμε σε πολιτική αλλαγή, να διορίσει με διαδικασίες προφανώς μη διαφανείς, μη ανοιχτές, μη αντικειμενικές να πω εγώ. Γιατί εντάξει, αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτούς που ο ίδιος επέλεξε. Γιατί ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και όχι από τα λόγια του. Και εμείς θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας από τις πράξεις μας. Αν θα έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε 5 πράγματα σε αυτόν τον έρμο τόπο και παρά την κρίση, τουλάχιστον στα θέματα που υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές, θεσμικές τομές, να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό βέβαια θέλει σύγκρουση και με τις δικές μας, αν θέλετε, εσωτερικές
αντιστάσεις, νοοτροπίες, λειτουργίες. Υπερβάσεις χρειάζονται και εσωτερικές. Αλλά όπως έλεγα πριν, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Και οι πράξεις των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν πολύ συγκεκριμένες. Αναφέρθηκα πριν στην καθαίρεση των προϊστάμενων δημόσιας διοίκησης και στην λογική της απευθείας ανάθεσης. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή, δεν δίστασε ακόμη και κρυμμένους γενικούς διευθυντές να υποβαθμίσει σε απλούς υπαλλήλους. Και βέβαια αναφέρομαι, προκειμένου βέβαια να αναβαθμίσει δικούς του ανθρώπους, και αναφέρομαι βέβαια σε μία περίοδο όπου είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας, καλή ώρα, η οποία επισήμως και μάλιστα με γραπτά κείμενα, δεν μιλάμε τώρα για παραπολιτικές φιλοσοφίες ή παραπολιτικά σχόλια, με γραπτά κείμενα είχε υιοθετήσει το σύστημα 4-2-1 για την νομή της εξουσίας και τη λαφυραγώγηση της δημόσιας διοίκησης και του κράτους. 4 το πρώτο κόμμα, 2 το δεύτερο, 1 το τρίτο. Αυτή ήταν η μοιρασιά. Και είναι τώρα οι ίδιοι άνθρωποι που επέρονται για πράγματα τα οποία έχουν δημιουργήσει θεσμικά κενά και στρεβλώσεις. Όπως για παράδειγμα η απίστευτη προχειροδουλειά που έκαναν στα οργανογράμματα των Υπουργείων, που απλώς νομιμοποίησαν και μονιμοποίησαν το οργανωτικό χάος της δημόσιας διοίκησης. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν δίστασαν να ονομάσουν τότε τις απολύσεις διοικητική μεταρρύθμιση, σε αγαστή συνεργασία με τους πιο αντιδραστικούς κύκλους των δανειστών. Εκείνοι οι οποίοι εισήγαγαν ένα σύστημα αξιολόγησης που προέβλεπε υποχρεωτική αρνητική βαθμολογία για ένα ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων αναδιεύθυνση κατά παράβαση κάθε έννοιας επιστημονικής λογικής. Και βεβαίως αυτό τότε τους βόλευε, διότι η ρουσφετολογική αντίληψη και νοοτροπία, εφόσον έχουμε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, δεν μπορούσε να λειτουργήσει για την πρόσληψη υπαλλήλων, αλλά για την παραμονή. Εφόσον ανοίγανε την πιθανότητα απόλυσης, το ρουσφέτη θα ήταν η παραμονή και η ανάδειξη σε υψηλότερες θέσεις. Και αυτοί οι οποίοι δεν θα είχαν μπάρμπα στην κορώνη, θα ήταν το δυναμικό εκείνο που θα ήταν έτοιμο να πάει στον Κιάδα. Ένα σύστημα ρεβανσιστικό, τιμωρητικό, με προφανή στόχο βεβαίως τη δημιουργία πυθύνιων και υπάκουων δημοσίων υπαλλήλων στις εντολές κομματικών προϊσταμένων. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε αποφασισμένοι με αυτές τις αντιλήψεις και με αυτές τις νοοτροπίες να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή και να βάλουμε ένα τέλος στη θλιβερή εικόνα δημόσιας διοίκησης. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε και εγκρίθηκε ένα νομοσχέδιο τομή για τη δημόσια διοίκηση. Ένα νομοσχέδιο που στόχο έχει να αλλάξει ριζικά τη δομή και τις διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση και να αφήσει πίσω αυτό το έσχος της κομματοκρατίας, το έσχος και την ντροπή του παλιού και χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος που έφτιαξε δυστυχώς ένα κράτος κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Με αυτό το νομοσχέδιο συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, τα μέλη του οποίου θα στελεχώνουν από εδώ και στο εξής όλες τις επιτελικές θέσεις του κράτους, θέτοντας τέρμα στη μακρόχρονη παράδοση του σφιχτού εναγκαλισμού πολιτικού συστήματος εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας και δημόσιας διοίκησης. Για εμάς το κράτος δεν μπορεί, δεν δύναται να αντιμετωπίζεται ως λάφυρο και οφείλουμε λοιπόν για αυτόν τον σκοπό να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την συνέχεια του κράτους προς όφελος της κοινωνίας.
Με το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης και αμφίδρομης αξιολόγησης των στελεχών της και των υφισταμένων από τους προϊσταμένους αλλά και των προϊσταμένων από τους υφισταμένους. Διότι το κρίσιμο στοιχείο στην αξιολόγηση είναι να αξιολογούνται και οι αξιολογητές και όχι να λειτουργούν ως ένα άτυπο ιερατείο που ορίζει τα πάντα. Και αυτό βεβαίως βρίσκεται στον αντίποδα του προηγούμενου τιμωρητικού συστήματος, στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών, επωφελία του πολίτη, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του δημοσίου. Εισάγεται επίσης ένα απολύτως αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων και ανώτερων στελεχών σε όλες τις βαθμίδες δημόσιας διοίκησης, με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και με μοναδικό κριτήριο επιλογής τα αντικειμενικά προσόντα και μόνο. Αλλάζουν επίσης ριζικά τα οργανογράμματα των Υπουργείων και θεσπίζεται για πρώτη φορά η θέση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα με σταθερή πενταετή θητεία που θα διασφαλίζει τη θεσμική μνήμη και τη διοικητική συνέχεια της διοίκησης στα Υπουργεία ανεξάρτητα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων, διότι σε ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα βεβαίως θα υπάρχουν αλλαγές κυβερνήσεων και υπουργών. Ακόμα και στις ίδιες κυβερνήσεις, αλλά αυτό το φαινόμενο κάθε φορά, ακόμα και σε ανασχηματισμό, να φεύγει ο Υπουργός και να φεύγει όλο το Υπουργείο και να μην υπάρχει η στοιχειώδης έννοια της θεσμικής μνήμης, να θυμίζει κάποιος έστω ποιες ήταν οι επιλογές, σε ποιους άξονες κινήθηκαν, πράγματα τα οποία, ξέρετε, ισχύουν για χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σε άλλες δομές κρατικές και σε άλλες δομές δημόσιας διοίκησης. Αλλά δυστυχώς όχι στη χώρα μας. Και τέλος, το νομοσχέδιο αυτό αναβαθμίζει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποκτά και ρόλο παρατηρητηρίου της δημόσιας διοίκησης. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε δώσει, πέραν του νομοσχεδίου, το οποίο κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή, και ελπίζουμε να τύχει και ευρύτερη στήριξη και να γίνει επιτέλους και μια ουσιαστική κουβέντα, και είμαστε ανοιχτοί και σε παρατηρήσεις και σε τροποποιήσεις, κυρίως με την κοινωνία και με τους δημόσιους λειτουργούς και με εσάς, ένα ανοιχτό διάλογο θέλουμε. Όμως, πέρα από αυτό που, από αυτά που θα κάνουμε, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Θεσπίστηκε ήδη το νέο μισθολόγιο, το οποίο αποσυνδέεται από το βαθμολόγιο και για πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, προβλέπονται και λιδωρούνται. Προβλέπονται έστω και μικρές αυξήσεις για κατηγορίες προσοντούχων δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά μέσα σε αυτόν τον ορισμό του λαϊκισμού δεν μπορούμε ποτέ να συνοηθούμε. Διότι πώς θα φτιάξει ένα αξιόπιστο δημόσιο τομέα όταν για κρίσιμες θέσεις και πόσο μάλλον για θέσεις από τις οποίες περνάει ο έλεγχος κονδυλίων ή τεράστιων δαπανών και είναι εύκολη η διαπλοκή. Η αποζημίωση, το μισθολόγιο των δημόσιων λειτουργών είναι εξευτελεστικό. Πρώτον, δεν είναι καθόλου ελκυστικό για κάποιον να παραμείνει όταν έχει τα προσόντα και άρα θα μπορεί να βρει κάτι καλύτερο στην ελεύθερη αγορά. Δεύτερον, είναι σαν να προκαλούμε, όσο δε μάλλον δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν επιρρεπείς στο κλίμα της διαφθοράς που επικρατεί. Και ακόμα και αυτή την προσπάθεια, πράγματι, σε μια περίοδο που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, να κινούμαστε σε ένα στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, ακόμα και αυτή την προσπάθεια και αυτή την κατάκτηση, έστω και τη μικρή, που κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, πώς λέγεται τώρα, είναι κουαρτέτο νομίζω. Ακόμα και αυτό λοιπόν λιδωρήθηκε
ως λαϊκισμός. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι είναι ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια για τους διαγωνισμούς των επόμενων ετών, διότι καθότι γνωρίζουμε είχε διακοπεί η ένταξη στη σχολή για 2 τουλάχιστον έτη, ώστε να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη αιμοδοσία των δημόσιων υπηρεσιών με στελέχη υψηλής επιστημονικής εκπαίδευσης και άρτιας επαγγελματικής κατάρτισης. Προγραμματίζεται επίσης, και γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση, σημαντικός αριθμός προσλήψεων για το 2016. Στόχος είναι να καταφέρουμε να πείσουμε τα επιχειρήματά μας, είναι νομίζω πολύ σοβαρά και ισχυρά, ώστε και κάποιες προσλήψεις στις επόμενες πενταετίες να έρθουν λίγο πιο νωρίς, διότι αυτή τη στιγμή οι τομείς εκείνοι που πάσχουν περισσότερο από κάθε άλλον στο δημόσιο χώρο, στο κράτος, είναι ο τομέας της υγείας και της παιδείας. Και δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό μέσα από μπαλώματα, μέσα από το ΕΣΠΑ. Είναι αναγκαίο λοιπόν μέσα στο 16 και θα ενισχύσουμε όλη την προσπάθειά μας σε αυτή την κατεύθυνση να έχουμε έναν σημαντικό αριθμό προσλήψεων ιδίως στον χώρο της παιδείας και της υγείας. Ενισχύεται η χρήση των νέων τεχνολογιών με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έχουμε σημειώσει και ήδη πολύ σημαντικές επιτυχίες στον αγώνα κατά της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος με την κινητοποίηση και αναβάθμιση των ελεκτικών μηχανισμών. Και βεβαίως έχουμε πετύχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε βέβαια, γιατί πρέπει να πετύχουμε ακόμα περισσότερα στην πάταξη του λαθρεμπορίου, ιδιαίτερα των καπνικών, με βάση τα στοιχεία που βγήκαν το τελευταίο διάστημα. Τέλος, να τονίσω κάτι που έχει τη σημασία του. Ξέρετε, βεβαίως το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης όλος ο στόχος μας, οι ιδέες μας, οι σκέψεις μας, η έγνοια μας ήταν προσανατολισμένη στη διαπραγμάτευση. Εν τούτης μπορεί να πει κανείς ότι αθρηστικά στις 2 περιόδους, κοντεύουμε τον 1 χρόνο, δεν λειτουργήσαμε ούτε ρευμασιστικά ούτε εκδικητικά, ακόμα και σε περιπτώσεις προϊσταμένων, οι οποίοι όπως είπα πιο πριν, δεν είχαν επιλεγεί με αξιοκρατικές διαδικασίες. Κάποιοι μας λέγανε ότι είμαστε είτε αφελείς είτε ανίκανοι, γιατί παρότι κερδίσαμε 2 φορές τις εκλογές, δεν κυβερνάμε εμείς, κυβερνάνε άλλοι. Όμως αυτό, ξέρετε, δεν ήταν ούτε αφέλεια ούτε ανικανότητα. Ήταν επιλογή αρχής. Εμείς δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλοι οι επόμενοι. Δεν θα διορίζουμε και εμείς προϊσταμένους μέσα από διαδικασίες μη αξιοκρατικές. Ακόμα, να σας δώσω 2 παραδείγματα στο θέμα που προέκυψε με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων, με την ποινική δίωξη που της ασκήθηκε. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση άλλαξε τον προηγούμενο, ο οποίος βεβαίως δεν ξέρω γιατί τον άλλαξε, είναι δικό του θέμα. Άλλαξε τον προηγούμενο προφανώς γιατί είχαν κάποιες ενδοοικογενειακές αντιθέσεις. Την επόμενη την επέλεξε μέσα από μια διαδικασία την οποία όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν. Τη σύμβουλο του Υπουργού. Εμείς δεν επιλέξαμε να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Επιλέξαμε να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία αξιολόγησης. Με συνεντεύξεις. Με κριτήρια αντικειμενικά. Και διορίζουμε Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όχι κάποιον κολλητό μας, όχι κάποιον που τον ξέραμε από χθες, αλλά αυτόν που κρίθηκε ότι έχει τα κατάλληλα στοιχεία και προσόντα.
οι διοικητές των νοσοκομείων. Όλοι γνωρίζουμε πως είχαν προκύψει με το σύστημα 421. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή. Βεβαίως δεν είχαμε ακόμα αυτό το εργαλείο που τώρα θα ψηφιστεί. Και αυτή η αλλαγή λοιπόν αποφασίσαμε να γίνει με κριτήρια αξιοκρατικά. Δεν καθαιρέσαμε τους διοικητές των νοσοκομείων μέσα σε μια νύχτα. Σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις πήγαμε με αυτούς τους διοικητές. Και είπαμε ότι θα φτιαχτεί και φτιάχτηκε μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν παράγοντες του δημόσιου βίου, καθηγητές, ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχει πλειοψηφία, αν θέλετε, τα πρόσωπα τα οποία έχουν μια σχέση με την κυβέρνηση, καμία πλειοψηφία, ίσα ίσα, απολύτως μειοψηφική ήταν η συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, που πρώτα αξιολόγησαν τους 120 και έκριναν ότι ένα ποσοστό εξ αυτών είναι ικανή και παρέμεινα στις θέσεις τους. Και τώρα, με ανοιχτή διαδικασία πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα αξιολογηθούν επίσης αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Αυτά είναι διαφορά αντίληψης, αν θέλετε, και νοοτροπίας, που έχει γίνει ήδη πράξη και τώρα θεσμοθετείται με αυτό το νόμο που φέρνουμε τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Να τελειώσουμε μια και καλή με τις πρακτικές της διαπλοκής, της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους. Είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε τους όρους και τις συνθήκες για το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Να δημιουργήσουμε την Ελλάδα του σεβασμού στα δικαιώματα των πολιτών, την Ελλάδα των κοινωνικών δικαιωμάτων και της εμπιστοσύνης, μια χώρα που δεν θα υπολείπεται έναντι των άλλων χωρών του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό της πλαίσιο, μια χώρα που σε τίποτα δεν θα μοιάζει με την Ελλάδα της παρακμής και της κρίσης. Μια χώρα με δύο λόγια κοινωνικής δικαιοσύνης, ισονομίας, δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Θέλω όμως να σας πω από καρδιάς ότι αυτό δεν κερδίζεται με μια απόφαση, με μια επιλογή, με την ψήφιση ενός νόμου. Είναι μια μακρά και διαρκής διαδικασία. Είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, πάλης και μάχης με νοοτροπίες, αντιλήψεις κατεστημένες. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Και σε αυτόν τον αγώνα σας χρειαζόμαστε μαζί μας. Σε αυτόν τον αγώνα χρειαζόμαστε μαζί μας τα στελέχη και τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης. Και είμαι πεπισμένος ότι θα σας έχουμε δίπλα μας. Ασκώντας κριτική εκεί που πρέπει, βοηθώντας όμως να προχωρήσουμε μπροστά. Σας εύχομαι λοιπόν από καρδιάς καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και καλή επιτυχία σε όλους μας στην προσπάθεια που κάνουμε να μετατρέψουμε τη δημόσια διοίκηση, να τη μεταμορφώσουμε, να τη μεταρρυθμίσουμε για να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε, κύριε Σικύρη, την ομιλία του Πρωθυπουργού.